τα βάσανα από τα οποία έχουν υποφέρει οι λαοί των Βαλκανίων έχουν συγκεκριμένε αιτίε. Αυτέ είναι οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, οι νατοϊκέ επεμβάσει, οι αλλαγέ των συνόρων, οι ξένε στρατιωτικέ βάσει, η υποκίνηση των εθνικισμών, η διασύνδεσή του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι καπιταλιστικέ αναδιαρθρώσει. Η εμπειρία αποδεικνύει ότι καμία ένταξη χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ δεν μπορεί να γίνει προ όφελο του λαού. Αντίθετα, αυτή υπαγορεύεται από τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών ομήλων. Εκεί ακριβώ οφείλεται και η αντιπαράθεση που γίνεται εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ένταξη τη Βόρεια Μακεδονία, δηλαδή στου οξύ ανταγωνισμού τη Γαλλία, τη Γερμανία, άλλων χωρών, για το ποιο θα έχει το πάνω χέρι στα Δυτικά Βαλκάνια, στο φόντο τη σκληρή πολιτική οικονομική σύγκρουση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, με τη Ρωσία και την Κίνα στην περιοχή. Οι αντιπαραθέσει μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αμφισβητούν την επιζήμια για τους λαούς Συμφωνία των Πρεσπών Ευρωνατοική Σκοπή, που υπογράφηκε με στόχο την ένταξη τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Οι λαοί των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και ολόκληρη τη Ευρώπη, μπορούν να ζήσουν ειρηνικά, έξω όμω από τον κορσέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από το ΝΑΤΟ, από τον κορσέ των υπεριαλιστικών σχεδιασμών, απορρίπτοντα τον εθνικισμό, τον αλυτρωτισμό, με την εξουσία και την οικονομία στα δικά του χέρια.